Επιστρέφουμε και πάλι στον συνάδελφο, τον Κυριάκο τον Πομιλωρίδη. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κυριάκο. Είναι φοβερό το τοπίο, δηλαδή είναι μαγευτική μόνο η εικόνα που βλέπεις και ευελπιστούμε ότι θα βελτιωθεί και η εικόνα των συνομιλιών. Ναι. Δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί η εικόνα των συνομιλιών. Αυτό που έχουμε εδώ από χθες το απόγευμα, όταν τον ανακοίνωσε ο κ. Τσαβούσογλου, είναι να συζητάμε για τον λόγο για τον οποίο επιστρέφει ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Γκουτέρες, εδώ στο Γκραν Μοντανά. Βεβαίως είναι στο δρόμο του για το Αμβούργο και θα σταθμεύσει για λίγες ώρες εδώ, αλλά είναι η επιστροφή του. Μάλιστα, μετά από μια εβδομάδα διαπραγματεύσεων και μετά από τέσσερις μέρες, όπου έθεσε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο φαίνεται να κινούνται πλέον οι διαπραγματεύσεις. Έχω την εντύπωση, μιλώντας και με κάποιους αξιωματούχους των Εθνών, ότι ο κ. Γκουτέρες δεν πρόκειται να έρθει εδώ για να λύσει ξανά τα διαδικαστικά προβλήματα, ούτε τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ της μιας πλευράς και της άλλης, ούτε να βελτιώσει το κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο. Το είδαμε και χθες και με δημόσιες δηλώσεις και από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος λίγο πολύ χαρακτήρισε ανόητο και αυθάδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπονοώντας προφανώς ότι είναι ανόητες και οι ιδέες που κατέθεσε σε σχέση με την εμπλοκή του Συμβουλίου Ασφαλείας στο μηχανισμό επίλυσης, στο μηχανισμό παρακολούθησης της λύσης. Εάν θα έρθει εδώ, που θα έρθει εδώ ο Γενικός Γραμματέας, θα πρέπει να πάρει κάτι μαζί του. Και αυτό το κάτι, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από αυτό που τα ΗΕ είχαν θέσει ως στόχο εδώ στον Γκραν Μοντανά, δηλαδή να φέρουν τις διαπραγματεύσεις σε ένα σημείο που δεν θα υπάρχει επιστροφή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Έχει καταγράψει ο Γενικός Γραμματέας μια σειρά από τοποθετήσεις υποτύπω άτυπων παρατηρήσεων δικών του που δεν δεσμεύουν καμιά πλευρά, αλλά είναι και αυτό το ξύμορο το οποίο ζούμε τις τελευταίες ώρες. Όλοι σημειώνουν ότι αυτές οι παρατηρήσεις του Γενικού Γραμματέα δεν είναι δεσμευτικές και όλα η συζήτηση γίνεται αν οι θέσεις της μιας πλευράς ή της άλλης πλευράς είναι εντός ή εκτός του πλαισίου που έχει ορίσει ο Γενικός Γραμματέας. Σε περίπτωση που θα είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας, το επόμενο που θα ακούσουμε να συζητείτε και ήδη το λένε κάποιοι στο παρασκήνιο, είναι αν θα έρθουν εδώ και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας. Όπως πληροφορούμαστε, πριν από λίγα λεπτά υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Ελλάδας ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Μέη και συζήτησαν ειδικά για το Κυπριακό και ειδικά για τις προσπάθειες εδώ στο Γκραν Μοντανά, διατυπώνοντας και οι δύο την ευχή να υπάρξει πρόοδος και επιτυχή κατάληξη εδώ στο Γκραν Μοντανά. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Τσαβούσογλου, ο οποίος χθες με το που ανακοίνωσε ο ίδιος ως οικοδεσπότης, προφανώς έτσι ένιωθε, την επιστροφή του Γενικού Γραμματέα, του κύριου Γκουτέρες, επανήλθε στην φρασιολογία της τελικής διάσκεψης. Η τουρκική πλευρά θέλει εδώ να τελειώνουμε ή εδώ θα υπάρχει μια κατάληξη σε σχέση με το διάλογο που ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια, αν δεν υπολογίσουμε τα όσα προηγήθηκαν και επί του κύριου Έρογλου, ή θα πάμε σε ένα ναυάγιο για να μπορέσει να προχωρήσει στο σχέδιο Β. Σε αυτό το σενάριο, το δεύτερο, το κακό σενάριο, να μην έχουμε λύση και να έχουμε σε ναυάγιο, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, εξυπηρετεί πάρα πολύ η παρουσία εδώ του Γενικού Γραμματέα, γιατί εάν το ναυάγιο έρθει στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε συνέχιση της διαδικασίας ή επανάληψη της διαδικασίας. Αν το ναυάγιο ήταν στο επίπεδο του κύριου Έιτε, βεβαίως θα μπορούσε πάντα να έχουμε μια νέα παρέμβαση από τον Γενικό Γραμματέα, όπως είχαμε δύο φορές μέχρι τώρα, για διάσωση της διαδικασίας. Υπάρχουν υπάρχουν πολλές εικασίες, εκτιμήσεις για το τι θα επιδιώξει να κάνει εδώ ο κύριος Γκουτέρες. Κατ' εμέ, θεωρώ ότι το πιο αξιόπιστη εκτίμηση είναι αυτή που θέλει τον κύριο Γκουτέρες να βάλει και πάλι τα πράγματα κάτω και να ζητήσει αυτή τη φορά να γίνει ένα άτυπο πάρε δώσε και ακολούθως να επισημοποιηθεί πάνω στις προτάσεις που έχει θέσει ο ίδιος υπό τύπο παρατηρήσεων και μπορούμε να τη ζούμε, Νικήτα. Ακριβώς. Ξεκινάμε να δούμε το πλαίσιο Γκουτέρες, ξεκινώντας από το θέμα της ασφάλειας. Μάλιστα. Ναι, εκεί είναι καλές οι τοποθετήσεις του και ικανοποιούν τη Λευκοσία. Μάλιστα, εδώ είχαμε και ένα παρασκήνιο. Ο κύριος Έιτε επιχείρησε, καταγράφοντάς τες, να διαφοροποιήσει κάπως τη θέση Γκουτέρες. Είχαμε ενστάσεις από την κυπριακή πλευρά και την ελληνική πλευρά. Τελικά έγιναν κάποιες διορθώσεις με αποτέλεσμα να είναι ενοχλημένη η τουρκική πλευρά, γιατί
Χρειάζεται, λέει ο κύριος Κουντέρες, ένα νέο σύστημα ασφάλειας και όχι συνάχιση του υφιστάμενου συστήματος. Μάλιστα. Κάνει λόγο για κατάργηση των παρεμβατικών δικαιωμάτων και των συνθηκών εγγύησης και συμμαχίας. Το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι ένα συνολικό σύστημα ασφάλειας που όλοι οι Κύπροι να αισθάνονται ασφαλείς. Κάνει λόγο για ένα γρήγορο μηχανισμό εφαρμογής που θα περιλαμβάνει εξωτερικούς χαρακτήρες, εξωτερικά στοιχεία, αν μεταφράσουμε κατά λέξη, παραπομπής των Ηνωμένων Έθνων και σε διεθνείς οργανισμούς όπως το ΟΑΣΕ. Οι σημερινοί εγγυητές δεν μπορούν να εγγυηθούν, να εφαρμόζουν και να ελέγχουν τους εαυτούς τους. Επίσης, μια θέση που είχαμε ακούσει τη Λευκοσία να την προωθεί τα τελευταία 24 ώρα. Σε σχέση με τους στρατούς, ραγδαία μείωση από την πρώτη μέρα σε μια επιδιώξει να υπάρξει επίσης προσαρμογή στα επίπεδα των παλιών συνθήκων. Η αναφορά σε παλιές συνθήκες είναι επίσης θα πρέπει να σημειωθεί. Υπάρχει εδώ διαφωνία και την καταγράφει ο Γενικός Γραμματέας. Τα ακούσαμε και χθες από τον κύριο Τσαβούσογλου να λέει ότι δεν δέχεται να υπάρξει ρήτρα ή πλήρης αποχώρηση αλλά επαναθεώρηση της όποιας απόφασης στα 15 χρόνια. Μάλιστα, είδωσε σε καθάριση ότι ο τουρκικός στρατός θα πρέπει να είναι στην Κύπρο για πάντα και να ξυπνήσουμε από το όνειρο, είπε ο κύριος Ταβούτογλου. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Και την καταγράφει αυτή τη διαφωνία ο κύριος Κουτέρες, σημειώνοντας ότι αυτό ίσως θα πρέπει να συζητηθεί σε υψηλότερο επίπεδο. Μήπως εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε ξανά γιατί γίνονται όλες προσπάθειες να έρθουν εδώ οι πρωθυπουργοί και ο κύριος Γκιλτιρίμ δηλώνει έτοιμο σε 4 ώρες να είναι εδώ, όπως συνεχίζει να επαναλαμβάνει ο κύριος Τσαβούσογλου. Τώρα, για το εδαφικό, χρειάζεται η τουρκοκυπριακή πλευρά να προσαρμόσει το χάρτη που έχει καταθέσει για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων, όπως με συγκεκριμένες τοποθεσίες. Δεν λέει το όνομα εδώ Μόρφου, αν και το γράψαμε νομίζω στο γραφικό. Εκεί όμως είχαμε και μια αντίδραση, όχι από τουρκική πλευρά, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν οι πληροφορίες μας, που είπε ότι το εδαφικό δεν είναι μόνο το θέμα της Μόρφου, είναι και άλλα πράγματα που θα πρέπει να δούμε. Σε ό,τι αφορά στο περιουσιακό, θεωρώ, λέει ο Γενικός Γραμματέας, ότι υπάρχουν δύο αρχές που θα πρέπει να διευθετηθούν και διαχωρίζει τις περιουσίες που θα επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση και τις περιουσίες που θα παραμείνουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Θα πρέπει εδώ το σύνολο των αρχών, όπως είπε, να λαμβάνει υπόψη και να δίνει προτεραιότητα στη μία πλευρά στον χρήστη, αν δεν θα έχουμε επιστροφή της περιουσίας, ή στον ιδιοκτήτη αν η περιουσία θα επιστραφεί, και πάλι όμως σημειώνει όχι 100%. Τέλος, σε σχέση με την ισότιμη μεταχείριση Ελλήνων και Τούρκων πολιτών, τις 4 βασικές ελευθερίες που ζητά η Τουρκία, θα πρέπει να υπάρξει ένα κότα, όπως είπε, ένα ανώτατο όριο, το οποίο θα πρέπει να είναι ακριβοδίκαιο σε σχέση με τους αριθμούς των Ελλαδιτών. Χρειάζεται περισσότερη συζήτηση του τι είναι αυτό το ακριβοδίκαιο, σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας, που προσδιορίζει αυτό το θέμα μόνο για το θέμα της μόνιμης διαμονής και όχι της διακίνησης. Σε σχέση με την αποτελεσματική συμμετοχή, είναι μια διατάξη που την είχαμε αποκαλύψει και από τις πρώτες μέρες. Χρειάζεται συζήτηση περισσότερο σε σχέση με το αίτημα της μιας πλευράς για μια θετική ψήφο, αυτό που ζητούν οι Τουρκοκύπροι, καθώς και για άλλα στοιχεία στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης, όπως το αίτημα για εκπεριτροπής προεδρία. Θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω, σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας, συνδέοντας έτσι το θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας με το θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής Τουρκοκυπρίων σε όλα τα ομοσπονδιακά όργανα. Λοιπόν, αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, Κυριάκο, μας το μεταφέρεις. Έχουμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Ανά πάσα στιγμή διακόπτεις και μας μεταφέρεις τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν.